Προγόνησε 4 χρόνια και με αντίπαλο την πρωταθλήτρια Ευρώπης 1993 Λοιμός, μετράει 5 ήττες και μάλιστα και οι 5 συνεχόμενες. Την 5η το βράδυ στο Μπομπλάν η ομάδα του Μπόζιδερ Μαλίκοβιτς σταμάτησε μετά από 2,5 μήνες την αίτητη πορεία των πρωταθλητών Ελλάδος, αφού νίκησε με 66-59 και έτσι οι Ερυθρόλευκοι γνώρισαν την πρώτη τους ήττα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, χωρίς όμως να χάσουν και την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο, αφού τα αποτελέσματα των άλλων αγώνων ευνόησαν την ομάδα του Πειραιά. Η βρώμικη άμυνα της Λοιμός, η διαιτησία και η όχι τόσο καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού ήταν οι λόγοι που οι Ερυθρόλευκοι έκαναν την πρώτη τους ήττα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τα είπες και τα τρία. Το έπιασε το θέμα όλο. Εσείς, γνώμη σας. Το ίδιο είναι, ότι εμείς δεν ήμασταν αυτοί που έπρεπε να είμαστε. Βέβαια σε αυτό συντελεί πάρα πολύ και το αν δεν σε αφήνει να κάνεις ορισμένα πράγματα δεν μπορείς να τα κάνεις. Χωρίς δικαιολογία βέβαια για την απόδοση ορισμένου. Και αυτό που γίνεται βέβαια στο Λοιμός κάποτε πρέπει να σταματήσει. Όχι στον Ολυμπιακό, σε όλες τις ομάδες. Αναμφισβήτητα κορυφαίος του Ολυμπιακού ήταν ο Σάσα Βολκόφ, ο οποίος απέκτησε και ενθύμιο από τον αγώνα και το σκληρό παιχνίδι του Λιμουζό, 4 ράματα στο αριστερό του Φρίδη. Χάσαμε το πρώτο μας παιχνίδι στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δεν ήμασταν τόσο καλοί εμείς. Η Λιμός εντωμεταξύ είχε και μια τρομερή ευστοχία έξω από την γραμμή των 6-25. Έπαιξε και μια πολύ σκληρή άμυνα και έτσι φυσιολογικά έρθει η πρώτη ήττα. Δεν πιστεύω ότι στη συνέχεια θα μας επηρεάσει. Επόμενος αγώνας του Ολυμπιακού, την ερχόμενη Πέμπτη με την Μπάκλερ, την ομάδα του Πέτρα Γκντανίλοβιτς, στην Πιάτσα Τζαρίτα της Μπολόνια. Την άλλη εβδομάδα έχουμε δύο εκτός έδρας παιχνίδια και με την Μπολόνια και με το Περιστέρι. Επομένως, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση.